Η δεύτερη τεμπακέρα του Έλερι Κουίν. Ο Σίμαν Κάρτερ ήταν διαχειριστή σε μια μεγάλη πολυκατοικία που φημιζόταν για τον καλό της κόσμου. Όταν λοιπόν εκλάπει ένα ακριβό κολλιέ μια σε ενίκου, απευθύνθηκε στον Έλερι Κουίν για βοήθεια. Ο Έλερι του συνέστησε να αποταθεί στην αστυνομία και ετοιμαζόταν να τον διώξει από το διαμέρισμά του όταν πήρε ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του επιθεωρητή Ρίτσαρντ Κουίν. Γυρνώντα κοντά στον επισκέπτη του, τον πληροφόρησε ότι στην πολυκατοικία του είχε διαπραχθεί ένα έγκλημα και ότι η αστυνομία βρισκόταν ήδη εκεί. Ο Κάρτερ τάχασε και τάχασε ακόμα πιο πολύ όταν είδε ποιο ήταν ο νεκρός στο διαμέρισμα 8. «Ο κύριος Λάμποκ», αναφώνησε. «Όχι, κύριε Κάρτερ», του είπε ο Φούλης, ο βοηθός του δεν είναι ο κύριος Λάμποκ. Μολονότι υπάρχει μια μεγάλη ομοιότης. Πράγματι υπήρχε κάποια ομοιότης, συμφώνησε ο κύριος Κάρτερ, αφού εξέτασε τον νεκρό, που ήταν καθισμένος σε μια καρέκλα, με τη ράχη γυρισμένη προς την πόρτα, στραγγαλισμένος από δύο δυνατά χέρια. Εκείνη τη στιγμή κατέφτασε ο δόκτωρ Γιούστας, ο γιατρός της πολυκατοικίας, και γονάτισε δίπλα στον νεκρό ο Έλερη πήρε τον πατέρα του παραπέρα. «Ανακάλυψες τίποτα, τον ρώτησε. Τίποτα, απάντησε στενάχωρα ο πατέρας του. Όλα είναι τυλιγμένα σε βαθύ μυστήριο. Το πτώμα το ανακάλυψε η Μπίλι Χάρμ, αυτή η ξανθιά που βλέπει εκεί πέρα. Ήταν φιλενάδα του Λάμποκ και ο Λάμποκ τη πλήρωνε τον νίκη. Μία καμαριέρα μας πληροφόρησε ότι είχαν τσακωθεί με το Λάμποκ την περασμένη εβδομάδα Φαίνεται ότι δεν θέλει να τις πληρώνει το Νίκη πια. Μόλις μπήκε εδώ μέσα, τον πέρασε για το Λάμποκ και έβαλε τις φωνές. Έτρεξαν μερικοί ένικοι. Είναι όλοι εδώ. Ο κύριος και η κυρία Όρκιν του διαμερίσματος 1. Ο Μπέντζαμιτ Σλέι από το διαμέρισμα 2. Εκείνο το ηλικιωμένο ζευγάρι είναι ο κύριος και η κυρία Φόρεστερ του διαμερίσματος 4, που είναι δίπλα από τις Μπίλι Χάρμς. Έμαθε τίποτα από αυτού, ρώτησε ο Έλερη. Όχι σπουδαία πράγματα. Ο Λάμποκ έφυγε το πρωί και ακόμα δεν έχει γυρίσει. Είναι πάρα πολύ γυναικά. Ρίχνεται σε όλε. Ακόμα και στην κυρία Φόρεστερ που είναι λιγονόστιμη. Δεν έχει καμιά δουλειά και όμως δεν του λείπουν ποτέ τα λεφτά. Εκείνο που με σκανδαλίζει όμως είναι η ταυτότητα αυτού του πτώματο. Εκείνη τη στιγμή ο Δόκτωρ Γιούστα τελείωσε με την εξέτασή του και ανήγγειλε ότι ο θάνατος είχε προέλθει από στραγγαλισμό και ότι ο δολοφόνος είχε πνίξει το θύμα του καθώς του είχε επιτεθεί από πίσω. Ο Έλερη κούνησε το κεφάλι του αργά και πλησίασε ένα τραπέζι που ήταν απλωμένα όλα τα προσωπικά αντικείμενα του νεκρού. Είδε ένα μικρό αυτόματο, μία τσαλακωμένη εφημερίδα, μερικά νομίσματα, ένα κλειδί, δύο λερωμένα μαντήλια και ένα πακέτο τσιγάρα, που το μισό από το πάνω μέρος του ήταν σκισμένο και φαίνονταν τα τέσσερα τσιγάρα που είχε μέσα. Μολονότι έλειπαν τόσα τσιγάρα, το πακέτο φαινόταν φρέσκο «Το κλειδί αυτό τι είναι» ρώτησε ο Έλερη. «Αυτού του διαμερίσματος» απάντησε ο πατέρας του. «Το πρωτότυπο ή κανένα αντικλείδι» «Το πρωτότυπο» Ο Έλερη κοίταξε γύρω του με βλέμμα ερευνητικό. Στο καλάθι των αχρήστων βρήκε το κομματάκι που έλειπε από την κορυφή του πακέτου με τα τσιγάρα και το εξέτασε με προσοχή. «Μη σπά το κεφάλι, σου γέμου, είπε ο επιθωρητής Κουίν. Queen. Το πακέτο αυτό το αγόρασε κάτω, στο θηρορείο, λίγο πρωτού ανέβει εδώ για να συναντήσει το θάνατο. Από εκείνη τη στιγμή δεν τον είδα κανείς. «Εκτός από το δολοφόνο του, είπε σκεπτικά ο Έλερη. Κοίταξε μέσα στο πακέτο, πατέρα. Όχι, γιατί. Αν κοιτούσε, θα έβλεπε ότι υπάρχουν μόνο τέσσερα τσιγάρα. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει μεγάλη σημασία. Ο Richard Κουίν τον κοίταξε απορριμμένο, αλλά ο γιο του δεν έδωσε καμία εξήγηση. Βάλθηκε να κάνει το γύρο του διαμερίσματος που αποτελείται από δύο μόνο δωμάτια. Καθώ έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα, Κατέφτασε το εγκληματολογικό συνεργείο και ο ιατροδικαστής Πάουτι. Ο Έλερι έριξε μια κυκλική ματιά στην κρεβατοκάμαρα και πλησίασε μια πόρτα στην άλλη άκρη. Υπήρχε ένα κλειδί στη κλειδαριά. Το γύρισε και άνοιξε την πόρτα. Έβγαλε σε ένα δωμάτιο που ήταν ίδιο με την κρεβατοκάμαρα. «Εδώ», σκέπτηκε ο έλερι «είναι το διαμέρισμα 7, που δεν έχει νοικιαστεί ακόμα». Κλείδωσε την πόρτα πάλι, σκούπισε τα αποτυπώματά του και πλησίασε στην τουλάπα του Λάμποκ. Έψαξε όλα τα ρούχα που ήταν εκεί μέσα και όπως έδειξε η έρευνά του, ενδιαφερόταν μόνο για ψίχουλα, γιατί έψαχνε μόνο ραφές. «Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένας κόκκος καπνού», μουρμούρησε. «Πολύ ενδιαφέρον. Μολονότι δεν υπαρχει πουθενα ουτε ενας κοκκος καπνου μουρμούρισε. πολυ ενδιαφερον μολονοτι δεν βλεπω τι σημασία έχει αυτό». «Παράδεισε το ψάξιμο» βγήκε από την πλάγια πόρτα στο διάδρομο και χώθηκε στο φουαγέ. Από το living room ακούγονταν φωνές και έκλεισε την πόρτα. Έψαξε και τα ρούχα της άλλης ντουλάπας που ήταν εκεί μέσα, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Από το living room ακούστηκε η φωνή του πατέρα του. «Προσπάθησε να συνέρθεις, κύριε Λάμποκ», έλεγε. Ο Έλερη βιάστηκε να πάει στο living room όπου βρίσκονταν τώρα ο Σίμαν Κάρτερ, ο δόκτωρ Γιούστα, ο πατέρας του και ένα λεπτό άνδρας που είχε μεγάλη ομοιότητα με τον νεκρό. Ποιο είναι ο κύριο, ρώτησε ο Έλερη. Ο Τζον Λάμποκ, του απάντησε ο Ρίτσαρτ Κουίν. Είναι ο ενοικιαστή αυτού του διαμερίσματο. Αναγνώρισε το πτώμα αμέσω. Ο Έλερη στράφηκε στο Λάμποκ. Μοιάζεται πολύ με τον νεκρό, του είπε. Είναι συγγενή σας? «Ναι», απάντησε ο Λάμποκ, που μόλις εκείνη τη στιγμή βρήκε τη φωνή του. «Ήταν αδερφός μου. Σήμερα το πρωί γύρι γύρισε από τη Γουατεμάλα για να με δει. Είναι μηχανικός. Με βρήκε σε μία λέσχη και επειδή ήμουν απασχολημένο, του έδωσα το κλειδί και του είπα να έρθει να με περιμένει εδώ. Και τώρα...» Η φωνή του έγινε λυγμό. «Είχε κανέναν εχθρό ο αδερφός σου, κύριε Λάμποκ», ρώτησε ο επιθεωρητής δεν μου έγραψε ποτέ τέτοιο πράγμα. Κύριε Λάμποκ, είπε ο Έλερη, θέλω να ρίξετε μία ματιά σε αυτά τα πράγματα που είναι στο τραπέζι και να μου πείτε αν λείπει τίποτα. Ο Λάμποκ κοίταξε και κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Είστε βέβαιο ότι δεν λείπει μία ταμπακέρα, κύριε Λάμποκ, ρώτησε ο Έλερη με ξερή φωνή. Ο Λάμποκ ανασκύρτησε και κοίταξε το δαιμόνιο detective κατάπληκτο. Δίκιο έχετε, έκανε. Τώρα θυμάμαι. Προτού φύγει ο Χάρη για την Νότια Αμερική, αγόρασε δύο ταμπακέρε, ολόιδιε, και μου έδωσε τη μία. Έψαξε την εσωτερική του τσέπη και έβγαλε μία λεπτή ταμπακέρα που είχε καφετή χρώμα και μία αδιόρατη γρατζουνιά στο σκέπασμα. Ο Έλερη την πήρε στα χέρια του, την άνοιξε και είδε ότι περιείχε έξι τσιγάρα. Όταν την ξανάδωσε στο Λάμποκ, τα μάτια του άστραφταν. Την είχα ξεχάσει, κύριε Κουίν, είπε αυτό. Μα πείτε μου, πώ το καταλάβατε ότι έλειπε η ταμπακέρα. Ο Έλερη χαμογέλασε. Η δουλειά μα είναι να καταλαβαίνουμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν οι άλλοι, κύριε Λάμποκ. Δεν είπε περισσότερα, γιατί έφτασαν οι άνθρωποι του νεκροτομείου. Φόρτωσαν τον νεκρό σε ένα φορείο και βγήκαν. Ο Λάμποκ πήγε να σοριαστεί κάτω. Τον έπιασε ο Έλερη με τον πατέρα του και ο δόκτωρ Γιούστας του έδωσε να μυρίσει μια δυνατή κολόνια. Ο Έλερι του πρόσφερε τσιγάρο, αλλά ο Λάμποκ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Με συγχωρείτε, τράβλησε, μα δεν μπόρεσα να αντέξω το θέαμα. Το φουκαρά το χάρι. Ο Έλερη στράφηκε στον Κάρτερ και του είπε να στείλει την καμαριέρα που καθάριζε το διαμέρισμα. Ο Κάρτερ έφυγε. Ο Έλερη πήρε τον πατέρα του και βγήκε στο φουαγέ. «Μα τι συμβαίνει» ρώτησε ο γύρω επιθωρητής. Ο Έλληδη του έκανε νόημα να περιμένει και άρχισε να κόβει βόλτες πάνω κάτω, ώσπου κατέφτασε μία καμαριέρα. «Εσύ καθαρίζεις το διαμέρισμα» τη ρώτησε ο Δεντέκτιβ. «Μάλιστα κύριε». «Καθάρισες και σήμερα όπως πάντα» «Ναι κύριε». «Βρήκες καθόλου στάχτες στα σταυτοδοχεία» «Όχι κύριε, Μόνο όταν έχει επισκέψει ο κύριο Λάμποκ έβρισκα στάχτη. Είσαι βέβαιη γι' αυτό. Μάλιστα, κύριε. Ο Έλερη έδιωξε την καμαριέρα και στράφηκε στον κατάπληκτο πατέρα του. Η μαρτυρία τη καμαριέρας ήταν ό,τι χρειαζόμασταν, του είπε. Άκου. Όπω διαπιστώσαμε, το πακέτο του Χάρι Λάμποκ ήταν φρεσκοανοιγμένο. Κι όμω, δεν βρέθηκε πουθενά στάχτη. Σημάδι ότι δεν κάπνησε ούτε ένα τσιγάρο. Όμω μέσα στο πακέτο του υπάρχουν μόνο τέσσερα τσιγάρα. Τα άλλα 16 από τα 20 που περιείχε το πακέτο, τι απέγιναν. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να τα πήρε μαζί του ο δολοφόνο. Αλλά είναι γελίο να σκεφτεί κανεί ότι ένα δολοφόνο θα έπαιρνε τσιγάρα από το θύμα του. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι ότι ο Χάρι Λάμποκ άνοιξε το πακέτο όση ώρα περίμενε για να γεμίσει μία ταμπακέρα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία των 16 τσιγάρων. Πολλέ ταμπακέρε παίρνουν μόνο 16 τσιγάρα. Είμαι πεπισμένο ότι ο Χάρι Λάμπο, ο μηχανικό, τοποθέτησε αυτά τα τσιγάρα στην ταμπακέρα του. Πού είναι όμως αυτή η ταμπακέρα? Αφού λείπει, συμπεραίνουμε ότι την πήρε ο δολοφόνο. Και αφού τα τσιγάρα δεν μπορεί να είναι ο αντικειμενικό σκοπό αυτή τη ενέργεια, τότε αντικειμενικό σκοπό. Ήταν η ίδια η ταμπακέρα. «Ναι, αλλά γιατί» έκανε σαστισμένος ο επιθεωρητής. «Δεν είναι δυνατόν να ήταν κρυμμένο τίποτα μέσα σε μια τόσο στενή ταμπακέρα». «Αυτό δεν το ξέρουμε, σεβαστέ μου πατέρα», έκανε ο Έλερη με ύφο. «Με άλλα λόγια, δεν μπορώ να σου πω το γιατί. Πάντως αυτό είναι. Όσο για το Λάμποκ, το γεγονό ότι τα σταχτοδοχεία του δεν είχαν στάχτη το γεγονός ότι αρνήθηκε να πάρει τσιγάρο όταν συνήλθε από τη λιποθυμία του και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τρίματα καπνού στις ραφές των ρούχων του, μας πείθουν ότι δεν είναι καπνιστής. «Μα αν δεν είναι καπνιστής, γιατί έχει μαζί του την ταμπακέρα», απόρρισε ο επιθεωρητής Κουίν. «Ακριβώς», έκανε ο Έλερη. «Αφού λοιπόν συμπεράναμε ότι από το νεκρό εκλάπει μία ταμπακέρα και εφόσον ένας άνθρωπος που δεν καπνίζει έχει μαζί του μία ταμπακέρα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ταμπακέρα αυτή είναι του δολοφονημένου αδερφού του. «Και αυτός θα πρέπει να είναι ο δολοφόνος τότε», έκανε ο Ρίτσαρτ Κουίν. «Μα δεν είχε 16 τσιγάρα μέσα. Είχε έξι και ήταν από διαφορετική μάρκα. Θα μπορούσε να ανταλλάξει. Δεν λέω πως είμαι σίγουρος, αλλά αν δολοφόνησε αυτός τον αδερφό του, Τότε η ιστορία για τις δύο όμοιες ταμπακέρες ήταν ψέμα, που έγινε εκείνη τη στιγμή για να τον καλύψει. Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Μπήκε ο γιατρός Γιούστας και είπε «Κύριοι, πρέπει να ρίξω μια ματιά και στους άλλους μου ασθενείς. Αν με χρειαστείτε, πείτε στο θυρωρό και αυτός θα με βρει». «Σύμφωνοι», απάντησε ο επιθεωρητής Κουίν. «Μη χαθείτε όμως, γιατί αποφασίσαμε να πάμε τον Τζον Λάμποκ στο αρχηγείο για ανάκριση και θα χρειαστούμε και την δική σας μαρτυρία». Ο Γιούστας ανασκύρτησε, αλλά μετά ανασήκωσε τους ώμους του. Είπε ότι θα άφηνε ειδοποίηση για το που θα βρισκόταν και βγήκε. Οι δύο Queens συζήτησαν για λίγο και μετά γύρισαν στο Living Room, όπου βρήκαν τον αρχιφύλακα Βίλι μόνο του. «Πού είναι ο Λάμποκ» ρώτησε βιαστικά ο Έλερη. Ο Βίλη χασμουρήθηκε ανοίγοντα ένα τεράστιο στόμα. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα πριν από ένα λεπτό, απάντησε. Τον άφησα γιατί νόμιζα ότι δεν πείραζε. Ανόητε, αναφώνησε νευριασμένα ο Έλερη και έσπευσε να ανοίξει την κρεβατοκάμαρα. Ο Λάμποκ δεν ήταν εκεί μέσα. Τον βρήκαν λίγο αργότερα, στο άδειο διαμέρισμα 7, πεσμένο στο πάτωμα και στραγγαλισμένο. Κάνοντας αυτή την ανακάλυψη, ο Έιλερ έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ο ύποπτο είχε δολοφονηθεί. Γεμάτο στεναχώρια, χώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του Λάμποκ. Το μάτι του έπεσε στο κλειδί της ενδιάμεσης πόρτας που ήταν ανοιχτή τώρα. Αυτός το είχε αφήσει στην αποδό αλλά τώρα ήταν στην πλευρά του άδειου διαμερίσματος. Πήγε στο living room, βρήκε τον ειδικό αποτυπωμάτων και του είπε να εξετάσει το πόμολο τη πόρτας. Ο ειδικός έκανε τη δουλειά του και ξεχώρισε μερικά σετ αποτυπωμάτων που τα φωτογράφησε με την ειδική μηχανή του. Ξαναγύρισε στο διαμέρισμα 7, όπου οι γιατροί είχαν τελειώσει την εξέτασή τους και συζητούσαν χαμηλόφωνα με τον επιθεωρητή Queen. Ο Έλερι έδειξε τα δάχτυλα του νεκρού Τζον Λάμποκ. Ο ειδικός πήρε τα αποτυπώματα του Λάμποκ, τα συνέκρινε με αυτά που είχε βρει στο πόμολο τη πόρτα και αποφάνθηκε ότι ήταν ίδια και παράλακτα. Ο Έλληρη αναστέναξε. Γονάτισε δίπλα στο πτώμα και με προσοχή έχωσε το χέρι του στην εσωτερική τσέπη του σακακιού. Έβγαλε την ταμπακέρα και την κοίταζε σκεπτικά. «Ζητώ συγγνώμη από τον νεκρό», είπε. «Υπάρχουν πράγματι δύο ταμπακέρες, όπως μας είπε. Αυτή που κρατάω δεν είναι εκείνη που μας έδειξε προλίγου». Ο επιθεωρητής Queen σάστησε. Αλλά η σαστημάρα του χάθηκε όταν πρόσεξε ότι από αυτή την ταμπακέρα έλειπε η γρατζουνιά που είχε προσέξει στο σκέπασμα τη άλλη. Τώρα είναι όλα καθαρά και εξάστερα, είπε ο Έλερι. Αυτό που σκότωσε τον Τζον Λάμποκ το έκανε για την ταμπακέρα. Τα βλέπω όλα τώρα. Ο δολοφόνο σκότωσε τον Τζον Λάμποκ σε αυτό το δωμάτιο και έβαλε στην τσέπη του την ταμπακέρα που είχε πάρει από το χάρι. Προηγουμένω, έβαλε σε αυτή την ταμπακέρα έξι τσιγάρα από την ίδια μάρκα που περιείχε η ταμπακέρα του Τζον για να μας κάνει να πιστέψουμε ότι επρόκειτο για την ίδια ταμπακέρα. Έξυπνο, αλλά σε τη χαρακιά που είχε το σκέπασμα της ταμπακέρας του Τζον. Ο Έλερι σηκώθηκε και στράφηκε στους άλλους. «Κυρίες και κύριοι, ο δολοφόνος προδόθηκε», είπε με βαριά φωνή. Δώστε προσοχή όμω, όση ώρα θα σα περιγράφω με τι τρόπο ενήργησε. Κύριε Κάρτερ, σταματήστε να τρέμετε. Τα βάσανά σα θα τελειώσουν σε λίγο. Περουσία των προσώπων που είχαν εμφανιστεί στο πρώτο μέρο του δράματο και τη παράλητη κυρία Μάλορη, που είχε έρθει με τη δίτροχη πολυθρόνα τη, ξεκίνησε. Θα πρέπει να αιτιολογήσω μερικά πράγματα. Το μόνο αντικείμενο που έλειπε από τον πρώτο δολοφονημένο ήταν μία ταμπακέρα. Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο του φόνου ήταν η ταμπακέρα. Μετά δολοφονήθηκε ο Τζον Λάμποκ. Η ταμπακέρα του χάθηκε και πάνω από το πτώμα του βρέθηκε η ταμπακέρα του πρώτου νεκρού. Συμπέρασμα, ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει αυτή την αλλαγή ήταν ο δολοφόνος. Επομένως ο Χάρη και ο Τζον Λάμποκ δολοφονήθηκαν από το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν δύο φόνους και ένα δράστη. Γιατί δολοφονήθηκε ο Χάρι Λάμποκ λοιπόν? Απλώς και μόνο επειδή ο δολοφόνος τον πέρασε για τον αδερφό του, τον Τζον. Και δεν ανακάλυψε το σφάλμα του παρά αφού έκανε το φόνο και εξέτασε την ταμπακέρα. Είχε κάνει λάθος. Το λάθος του δολοφόνου είναι ευνόητο. Έπνιξε το πρώτο του θύμα από πίσω. Ο μηχανικός έμοιαζε πολύ με τον αδερφό του χωρίς αμφιβολία, ο δολοφόνος αγνοούσε το γεγονός ότι υπήρχαν δύο Λάμποκ. Με άλλα λόγια, ο Χάρι Λάμποκ και η ταμπακέρα που βαστάω δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα εγκλήματα. Σημειώστε αυτό όμως. Επειδή σε καμία από τις ταμπακέρες δεν υπήρχε χώρος για να κρυφτεί κάτι, ο δολοφόνος ήθελε το περιεχόμενό τους. Και τι περιείχαν οι ταμπακέρες? Μόνο τσιγάρα. Μα γιατί να διαπράξει κανείς φόνο για τα τσιγάρα. Προφανώς δεν τον ενδιέφεραν τα τσιγάρα. Εκτός και αν είχε βγει, δηλαδή με προσοχή ο καπνός, και είχε κρυφτεί κάτι άλλο με στον κύλινδρο. Ο Έλλης τράφηκε στην παράλληλη ηλικιωμένη γυναίκα. «Θα είστε η κυρία Μάλωρη ασφαλώς, έτσι» «Ναι» είπε εκείνη. «Πριν από δύο μέρες χάσατε ένα κολλέ. Πόσο μεγάλα ήταν τα διαμάντια του» Σαν μικρά ρεβίθια, απάντησε η κυρία Μάλορη. Άξιζαν όμω 30.000 λίρε. Σα μικρά ρεβίθια, λοιπόν, έκανε ο Έλερι. Προχωράμε. Σα πληροφορώ ότι τα ακριβά ρεβίθια της κυρία Μάλορη ήταν κρυμμένα μέσα στα τσιγάρα του Τζον Λάμποκ. Ένα δυνατό ψίθυρος ξεσηκώθηκε από το ακροατήριο. Ο Έλερη του έκανε νεύμα να σοπάσουν. Όπω βλέπετε, λοιπόν. Ο γείτονά σα, ο Τζον Λάμποκ, εκτό από γυναικά ήταν και κλέφτη, είπε. Ο Λάμποκ, έκανε ο Σίμαν Κάρτερ σαστισμένο. Ακριβώ. Ο επιθεωρητή Κουίν δεν μπορεί να ανακαλύψει τους οικονομικούς του οικονομικού του πόρου. Μήπω ήταν ζυγκολό. Μα οι ζυγκολό δεν πληρώνουν ενίκιο στι φιλενάδε του. Το αντίθετο γίνεται. Μας μένουν λοιπόν τα κοσμήματα. Να λοιπόν που διαλευκάναμε ένα μικρό μυστήριο, η Μπίλι Χάρμς του έριξε μία υπεροπτική ματιά. Ο Έλληρης συνέχισε. Ο Τζον Λάμποκ δολοφονήθηκε για αυτά τα τσιγάρα που έκρυβαν μικρά διαμάντια. Ποιο μπορούσε να ξέρει την ύπαρξή τους και επιπλέον ότι ήταν κρυμμένα σε αυτό το απίθανο μέρος. Μόνο ένας συνένοχος. Με άλλα λόγια, όταν θα βάλουμε στο χέρι το δολοφόνο του Λάμποκ θα πιάσουμε και το συνένοχό τους στις κλοπέ. Τα πρόσωπά τους πήραν φοβισμένες εκφράσεις τώρα. Η κυρία Μάλωρη κοιτούσε το νεκρό με μοχθηρό βλέμμα. Ο Έλερι είχε ένα πολύ ενοχλητικό χαμόγελο στα χείλη του. «Τώρα θα προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες του δεύτερου φόνου», είπε και στράφηκε στον ειδικό των αποτυπωμάτων. «Τζίμι, τι αποκάλυψε η ερευνά σου» «Ο νεκρός αυτός», απάντησε ο ειδικό, «είχε πιάσει το πόμολο αυτής της ενδιάμεσης της πόρτας από την πλευρά που είναι το δωμάτιό του. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας πληροφορώ ότι προτού δολοφονηθεί ο Τζον Λάμποκ έτυχε να σκουπίσω το πόμολο αυτή της πόρτα επειδή το είχα πιάσει και ήθελα να καθαρίσω τα αποτυπώματά μου. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε σκόπιμα την πόρτα για να μπει στο άδειο δωμάτιο. Μήπως προσπαθούσε να δραπετεύσει? Όχι. Πρώτον, γιατί δεν είχε πάρει μαζί του ούτε ένα παλτό. Και δεύτερον, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει μακριά τη στιγμή που η πολυκατοικία φρουρείται. Μετά, φεύγοντα, θα έδινε υπόνοιε ότι είχε δολοφονήσει αυτό τον αδερφό του, πράγμα που όπω βλέπουμε δεν είχε γίνει. Τότε, γιατί ήρθε σε αυτό το άδειο διαμέρισμα. Πριν από λίγο, συζητούσαμε τον επιθεωρητή στο φουαγέ του διαμερίσματο του Λάμποκ. Εκείνη την ώρα είχαμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο Χάρι Λάμποκ τον είχε δολοφονήσει ο αδερφός του. Είχα κλείσει μόνος μου την πόρτα του living room για να μην ακουγόμαστε. Μα όταν βγήκε ο δόκτωρ Γιούστας για να φύγει, να άφησε ανοιχτή αυτή την πόρτα. Εκείνη τη στιγμή, ο επιθεωρητής, μην προσέχοντας την ανοιχτή πόρτα, είπε ότι θα πηγαίναμε το Λάμποκ στο αρχηγείο για ανάκριση. Φυσικά θα τον ψάχναμε κιόλα. Η ζημιά λοιπόν είχε γίνει. «Βίλη, ήσουν στο living room με το λάμποκ εκείνη τη στιγμή. Άκουσε τι είπε ο επιθεωρητή. Άκουσα. Το άκουσε και αυτό φαίνεται. Την άλλη στιγμή μου ζήτησε την άδεια να πάει στην κρεβατοκάμαρά του. Μάλιστα, έκανε ο Έλερη. Ο Λάμποκ, ακούγοντα ότι θα τον πηγαίναμε στο αρχηγείο, σκέφτηκε γρήγορα. Τα διαμάντια ήταν κρυμμένα στα τσιγάρα τη ταμπακέρα του, αλλά μια σχολαστική έρευνα θα τα φανέρωνε. Έπρεπε να απαλλαγεί από αυτά τα τσιγάρα. Ξέρουμε λοιπόν τώρα γιατί ήρθε σε αυτό το κενό διαμέρισμα. Όχι για να δραπετεύσει, αλλά για να κρύψει κάπου τα τσιγάρα και να μπορέσει να τα πάρει μετά, όταν θα εισήγαζαν τα πράγματα. Φυσικά σκόπευε να ξαναγυρίσει στο living room. Μα πώς ήταν δυνατόν να περιμένει ο ότι ο Λάμποκ θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο μόνο αν είχε ακούσει και ο δολοφόνος την παρατήρηση που έκανε ο επιθεωρητής Queen, ότι θα πηγαίναμε δηλαδή το Λάμποκ στο αρχηγείο για ανάκριση, αν είχε διαπιστώσει ότι μας άκουσε και ο Λάμποκ και αν είχε προβλέψει τι θα έπρεπε να κάνει αμέσως ο Λάμποκ. Το χαμόγελο του Έλερη τώρα έγινε σκληρό. Μόνο πέντε άνθρωποι άκουσαν την παρατήρηση του πατέρα μου. Ο ίδιος, εγώ, ο Βίλι ο μακαρίτης ο Λάμποκ και... Η Μπίλι Χάρμ τρίγλισε. Κάποιος είχε ορμήξει προς την πόρτα της εξόδου, σπρώχνοντας και κλωτσώντας όσους ήταν γύρω του. Και ο αρχιφύλακας Βίλι είχε βάλει σε κίνηση τα 100 κιλά του. Ο Έλληρη στάθηκε ακίνητο και περίμενε υπομονητικά. Είχε ξαναδεί τον Βίλι να κάνει την ίδια δουλειά και του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Πρόκειται για ένα απαταιώνα εκτό από δολοφόνο, Συνέχισε ήρεμα, καθώ ο Βίλι σφυροκόπησε τον αντίπαλό του με τι γροθιέ του και τον μεταμόρφωσε σε μια άμορφη μάζα. Δεν ήθελε μόνο να ξεφορτωθεί τον Τζον Λάμποκ, τον συνένοχό του, το μόνο άνθρωπο που ήξερε την ανάμειξή του στι κλοπέ, αλλά ήθελε να βάλει στο χέρι και τα διαμάντια τη κυρία Μάλορι. Πατέρα, θα βρει αυτά τα διαμάντια ή στην τσάντα του, ή στι τσέπε του, ή στο διαμέρισμά του. Ο Έλληρη άναψε τσιγάρο και κατέληξε. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα ήταν πολύ απλό. Χρειαζόταν μόνο να εξετάσουμε τα γεγονότα με λογική σειρά. Και τα γεγονότα αυτά έδειχναν από την αρχή ότι ένοχος ήταν ο άνθρωπος που έδειρε ο αρχιφύλακας Βίλη. Ο άνθρωπος εκείνος δεν ήταν άλλος από το δόκτωρα Γιούστας. αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες φαντασίας και μυστηρίου. Αφήγηση, αναγκήκα για το Murder by Craft.